Σας ευχαριστώ πολύ όλους, πολύ ενδιαφέρουσες οι παρατηρήσεις. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε, δηλαδή εγώ τουλάχιστον συμμερίζομαι όλους όσοι απίλαυσαν το τρίτο κομμάτι. Νομίζω ότι είναι το πιο γοητευτικό κομμάτι του βιβλίου. Νομίζω ότι αυτό οφείλεται στο ότι είναι πολύ ζωντανά τα πρόσωπα, είναι σύγχρονά μας πρόσωπα και είναι πάρα πολύ γοητευτικά, κατά κάποιο τρόπο έτσι σε κερδίζουν από τον Μιράλες, ο οποίος είναι ανεπανάληπτος τύπος, όπως επίσης και η Κόντσι είναι, δεν παίζεται η Κόντσι. Επίσης, συμφωνώ πολύ με όσους είπαν ότι δυσκολεύτηκαν με τα ονόματα. Δυσκολεύτηκα κι εγώ πάρα πολύ με τα ονόματα. Είχα και μια υποψία μήπως τα ισπανικά ονόματα δημιουργούν. Εντάξει, ήταν και πολλά τα ονόματα του μυθιστορήματος, αλλά με δυσκόλεψε και ας πούμε και ο Σάντσεθ Μάθας, για να τον απομνημονεύσω, δυσκολεύτηκα. Θέλω να σταθώ τώρα, έκανε μια παρατήρηση στην αρχή ο Αντώνης ο Παπακώστας, αλλά είπε και η Αφροδίτη προηγουμένως για τον Μπάρνς το απόφθεγμα περί ερμηνεών, και δεν θυμάμαι ακόμα και κάποιος άλλος μίλησε για την έρευνα που υπάρχει μέσα σε αυτό το μυθιστόρημα στα κεφάλαιά του. Λοιπόν, θα ήθελα να κάνω μερικές παρατηρήσεις για το χαρακτήρα αυτού του μυθιστορήματος. Σε αντιπαραβολή με τα παλαιότερα, τα κλασικά ιστορικά μυθιστορήματα. Τον 19ο αιώνα γεννήθηκε το κλασικό ιστορικό μυθιστόρημα, Walter Scott και τα λοιπά. Στη σημερινή εποχή έχουμε τον κληρονόμο εκείνου του ιστορικού μυθιστορήματος, ο οποίος όμως διαφέρει κατά πολύ και ονομάζεται πια, του έχουμε δώσει μια άλλη ονομασία, ονομάζεται ιστοριογραφική μεταμυθοπλασία. Σε τι διαφέρει το κλασικό ιστορικό μυθιστόρημα από το σύγχρονο ιστορικό μυθιστόρημα, γιατί το βιβλίο του Θέρκας είναι ένα αντιπροσωπευτικό βιβλίο μυθιστορημάτων ιστορικών που γράφονται στη σημερινή εποχή. Το κλασικό ιστορικό μυθιστόρημα γεννήθηκε το 19ο αιώνα και ήταν προϊόν του πολύ αισιόδοξου θετικισμού, που πίστευε ότι με τη βοήθεια της επιστήμης μπορούμε να γνωρίσουμε την πραγματικότητα και την ιστορική αλήθεια. Και επίσης πίστευε ότι η λογοτεχνία αντικατοπτρίζει αυτή την πραγματικότητα. Γιατί το πίστευε αυτό? Διότι θεωρούσε ότι η λογοτεχνία προσδιορίζεται νομοτελειακά από κοινωνικούς και ιστορικούς όρους. Ήταν οι περίφημες θεωρίες του Ιπόλιτου Τεν και του Μπρινετιέρ, ότι η γεωγραφία, το κλίμα, οι τάξεις και οι φυλές είναι εκείνες οι οποίες προσδιορίζουν το τι περιέχει το μυθιστόρημα. Δηλαδή ότι υπάρχει ένας ευθύς, ένας άμεσος δεσμός ανάμεσα στην πραγματικότητα και στις αναπαραστάσεις της. Αυτό πίστευε ο 19ος αιώνας και ήταν πολύ αισιόδοξος ότι η πραγματικότητα είναι εν τέλει προσπελάσιμη και ότι η ιστορική αλήθεια είναι επίσης προσπελάσιμη. Φτάνουμε τώρα στον 20ο αιώνα και τα πράγματα αλλάζουν. Τι είναι εκείνο που διαπιστώνει ο 20ος αιώνας? Διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει ένας απευθείας δεσμός ανάμεσα στην πραγματικότητα και τις αναπαραστάσεις της, διότι αυτό που συμβαίνει είναι ότι οι αναπαραστάσεις διαμεσολαβούνται από τη γλώσσα. Διαμεσολαβούνται δηλαδή από ένα εργαλείο το οποίο συνέχεια παράγει νοήματα. Δεν είναι κάτι σταθερό, δεν είναι κάτι μονοσήμαντο. Η γλώσσα είναι πολύ σήμαντη και επίσης διαπιστώνει ότι υπάρχει η αναπαράσταση διαμεσολαβείται όχι από την
δεν αντικατοπτρίζεται από την κοινωνική πραγματικότητα, αλλά διαμεσολαβείται μέσα από τη συνείδηση του συγγραφέα. Έχουμε δηλαδή δύο παράγοντες εντελώς αστάθμητους, που είναι η γλώσσα, το γλωσσικό μας όργανο και η συνείδηση. Επομένως, δεν έχουμε, η λογοτεχνία δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα, αλλά μας δίνει διάφορες εκδοχές της πραγματικότητας. Επομένως, αλλάζει και η δομή πια των μυθιστορημάτων και αυτά που ασχολούνται με την τρέχουσα πραγματικότητα και αυτά που ασχολούνται με την ιστορική πραγματικότητα. Και τι αρχίζει πια και κάνει το σύγχρονο μυθιστόρημα, ιστορικό ή μη, αρχίζει να αναπτύσσει έναν προβληματισμό πάνω στο πώς λειτουργεί η συνείδηση που ψάχνει, να δει ποια είναι η πραγματικότητα. Ενώ δηλαδή το παραδοσιακό μυθιστόρημα έθετε σαν κεντρικό του ερώτημα ποια είναι η ιστορική αλήθεια, το σύγχρονο μυθιστόρημα θέτει το ερώτημα πώς γνωρίζουμε ό,τι γνωρίζουμε, ποιους δρόμους ακολουθεί η συνείδηση για να γνωρίσει. Και βλέπουμε ότι το μυθιστόρημα του Θέρκας είναι γεμάτο, παίζει συνεχώς όλα του τα κεφάλαια πάνω σε αυτόν τον προβληματισμό. Γι' αυτό είδαμε ότι είναι συνεχώς μία έρευνα, είναι συνεχώς μία ερμηνεία, μία προσπάθεια να καταλήξει σε κάποιο είδους εικόνα για το τι συνέβη τότε, χωρίς την πραγματικότητα να καταλήγει. Μας δίνει συνεχώς διάφορες εκδοχές. Έχουμε πάρα πολλές πηγές. Υπάρχουν και αυτού του είδους η έρευνα, αυτού του είδους οι προβληματισμοί υπάρχουν σε όλα τα μυθιστορήματα της ιστοριογραφικής μεταμυθοπλασίας, και ελληνικά και ξένα. Έχουμε, ας πούμε, στους στρατιώτες της Σαλαμίνας τις προφορικές μαρτυρίες που δίνουν διάφοροι υπερήλικες που γνώρισαν τον Μάθας. Έχουμε τις μαρτυρίες όσων άκουσαν την ιστορία από τον ίδιο τον πρωταγωνιστή, που είναι ο γιος του. Έχουμε το φιλμ από την ταινιοθήκη, στο οποίο ο ίδιος ο Μάθας, ο ίδιος ο πρωταγωνιστής, διηγείται την ιστορία του. Έχουμε απόψεις του μελετητή της περίοδου αυτής. Έχουμε απόψεις του επιμελητή του έργου του Μάθας. Έχουμε επίσκεψη του Θέρκας στο αρχείο για να διασταυρώσει αν αυτά είναι αλήθεια, τι είναι από αυτά αλήθεια και τι όχι. Έχουμε δηλαδή μια καλλιδοσκοπική εικόνα όπου κάτι προστίθεται, κάτι αφαιρείται, κάτι επαληθεύεται, κάτι διαψεύδεται και μέχρι φτάνει ο πρωταγωνιστής να αμφισβητήσει ότι συνέβη καν αυτό το συμβάν και ότι ενδεχομένως είναι ένα ψεύδος που είπε ο Μάθας προκειμένου να συγκαλύψει αυτό που θεωρείται ότι τον χαρακτηρίζει, που είναι η δειλία του. Λέει κάποια στιγμή ο αφηγητής, όσα περισσότερα μάθαινα γι' αυτόν, τόσο λιγότερο τον καταλάβαινα. Λέει επίσης, τυχαία ανακάλυψα ή την τελευταία στιγμή ανακάλυψα, πολύ μεγάλο ρόλο στο τι συμβαίνει παίζει τυχαιότητα. Δεν υπάρχει καμιά νομοτέλεια ότι θα ανακαλύψουμε, το θα βρούμε το τι πραγματικά έχει συμβεί. Και επίσης μιλάει και για τον άλλο παράγοντα ο οποίος συσκοτίζει τα πράγματα, που είναι οι μυθοποίησεις. Αρχίζουν για ηρωισμούς και τα λοιπά, και αυτό επίσης συγκαλύπτει την πραγματικότητα. Λέει επίσης με πάρα πολύ αποφθεγματικό τρόπο, οι λέξεις είναι φτιαγμένες για να λένε αυτό που μπορεί να υποθεί. Δηλαδή τα πάντα, εκτός από αυτό που μας κυβερνάει ή που μας κάνει να ζούμε. Δηλαδή οι λέξεις μπορούν να πούν τα πάντα, αλλά αποκρύπτουν εν τέλει, δεν είναι σε θέση να μιλήσουν για το ουσιώδες.
Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο χαρακτηριστικό αυτού του μυθιστορήματος που ανήκει σε αυτή την κατηγορία που σας ανέφερα. Έχουμε πολλά τέτοια μυθιστορήματα τα οποία γράφονται στις μέρες μας από τις Μπάιατ το Μονή μέχρι του Θεοδωρόπουλου, του Τάκη Θεοδωρόπουλου, το μυθιστόρημα του Ξενοφόντα. Βλέπουμε μυθιστορήματα που κάνουν πρωταγωνιστή την ίδια την έρευνα. Ενώ παλαιότερα πρωταγωνιστή στα μυθιστορήματα ήταν οι περιπέτειες, να πάμε να βρούμε, ταξιδεύανε, που συγκρούονταν με πειρατές, με αυτά. Στα σύγχρονα μυθιστορήματα, εκείνο που συμβαίνει είναι η συνεχής αναζήτηση μέσω των προφορικών διασταυρώσεων, μέσα στις βιβλιοθήκες, στα αρχεία, στο να βρούμε πώς θα βρούμε αυτό που ψάχνουμε, πώς λειτουργεί η συνείδησή μας για να καταλήξουμε σε μια εικόνα στην οποία εν τέλει, όπως παρατήρησε και ο Αχιλλέας, δεν παίρνουμε απαντήσεις. Τα μυθιστορήματα, και μάλιστα αυτού του είδους τα μυθιστορήματα, δεν είναι για να μας δίνουν απαντήσεις, είναι περισσότερο για να θέτουν ερωτήματα. Περιμένω τα σχόλιά σας.